Huan Yin Guan Lin. Tsinghua Huao, De Siwe, De Lao Simen. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ιστορική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Αξιότιμε κύριε Σι Τσιτσίν, πρόεδρος, πρόεδρο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου του Τσίνχουα. Αξιότιμη κυρία Λανγκ Λιχουά, Διευθύντρια του Κέντρου Σχέσεων Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πανεπιστήμιο Τσίνχουα. Αξιότιμη κύριε Γουάνγκ Σιάο Τσάου, Καθηγητή Φιλοσοφίας και Διευθυντή του Ινστιτούτου Θρησκεολογίας και Ηθικής, Πανεπιστήμιο Τσίνχουα. Αξιότιμη κυρία Πληρεξούσια Υπουργέ Ασίας και Οκεανίας Υπουργείου Εξωτερικών. Αξιότιμη κυρία πρώην Επίτροπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Κυρία, κύριοι Πριτάνης. Αξιότιμη κύριε Πρέσβη της Ελλάδας στην Ιταλία. Κυρίες, κύριοι του Διπλωματικού Σώματος. Κυρίες, κύριοι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Αξιότιμοι πρόεδροι, κυρίες και κύριοι ιδρυμάτων, οργανισμών και φορέων. Κυρίες, κύριοι των ελληνικών και κινεζικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φίλες, φίλοι της κινεζικής αντιπροσωπείας. Αξιότιμα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος. Κλασικών και νεοελληνικών σπουδών. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Τσινχουά στο Πεκίνο και του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Η Ανατολή συναντά τη Δύση στη σημερινή τελετή. Η Ανατολή συνομιλεί με τη Δύση. Με το πλέον πρόσφορο και διαχρονικό μέσο που υπάρχει, αυτό του πολιτισμού, του ζώντος πολιτισμού που είτε θεμελιώνει, είτε ενδυναμώνει, είτε ανακαλύπτει διάβλους επικοινωνίας, εκλεκτικές συγγένειες και δεσμούς. Η σημερινή τελετή είναι μία εορτή. Η εορτή δύο λαών, δύο πολιτισμών με μακραίωνη παράδοση, ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, ιστορική μνήμη, δίψα και προσήλωση στη γνώση, πίστη στον άνθρωπο και στα επιτεύγματά του. Αυτές τις αξίες τιμούμε σήμερα. Πρόκειται για μια κορυφαία συνεργασία της Ελλάδας με το Τσινχουά, Alma Mater Studiorum, του Προέδρου Xi Jinping, καθώς και του Προέδρου Hu Jintao. Η επαφή μας, Πανεπιστήμιο Τσίνχουα στο Πεκίνο, ένας μοναδικός επιστημονικός πυρήνας, ο οποίος διαμορφώνει την παιδεία της κινέζικης ελίτ. Η επαφή μας με τη Σχολή Κοινωνικών και τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι επαφή αριστείας. Η μεν πρώτη αποτελεί κέντρο πολιτικής και διπλωματίας και φιλοξενεί εκδηλώσεις με αρχηγούς κρατών, πρέσβεις, νομπελίστες και θεωρητικούς πολιτικής φιλοσοφίας από όλο τον κόσμο. Η δε δεύτερη αποτελεί κέντρο πλατωνισμού στην καρδιά του Πεκίνου και διδάσκοντας την ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία, συνεισφέρει στην προβολή της Ελλάδος στην ακαδημαϊκή ελίτ της Κίνας και της Ανατολής. Θα ξεκινήσουμε και θα παρακολουθήσουμε τρία βίντεο. Το πρώτο είναι για το Πανεπιστήμιο Τσινχουά στο Πεκίνο. Θα παρακολουθήσετε την παρουσίαση της αδελφότητας κλασικών σπουδών και του εμβληματικού ελληνικού αρχιτεκτονικού ρυθμού ιδρυτικού κτηρίου του Πανεπιστημίου. Distinguished guests of the Laskaridis Foundation, my name is James Wong and I am the founding president of the Student Association of Classics or the Hypatia Classics Association in Tsinghua University. Almost 3 years ago, I met a modern Greek Odysseus, Vasilis, who studied at Tsinghua University, thousands of miles away from Athens. Together we dialogued on the significance of the Axial Age to the formation of global civilization and decided to set up the Association of Classics. Our association has since endeavored to educate Tsinghua students on Greek classics and language, promote civilizational dialogue, and create a more inclusive forma mentis that sees the contribution toward civilization of many diverse traditions and origins.
Today we have more than 200 registered members, and we continue our mission empowered by the beautiful fruits of knowledge and inquiry, and always looking for inspiration in your beautiful texts. Here at the Association, we believe that the Laskaridis partnership with Tsinghua significantly upgrades classical studies in the university. Laskaridis' rare Greek Renaissance volumes, its location at Piraeus, and its network of distinguished academics and scholars offer a beautiful educational window into Greece and Europe, a window that is now open for us. In addition, we believe that the promotion of intercultural dialogue between Greece and China will also support a better understanding between Europe and Asia, West and East. After all, it is not a coincidence that the emblematic building of Tsinghua University behind me is made on distinctively Greco-Roman architectural rhythm. Greek values and aesthetics are cosmopolitan and have inspired humanists around the world. As I stand here in front of this beautiful building, I am sharing with you my best wishes for the excellence of the Tsinghua Laskaridis initiative, and I very much look forward to welcome Ms. Laskaridis at our Classics Association and sharing our passion for the classics. Thank you and enjoy the beautiful event in Athens. Το δεύτερο βίντεο το έχει δημιουργήσει η Maisen Sun, διδακτορική φοιτήτρια του MIT και είναι βασισμένο στη σημασία της χορηγίας του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη στην πολιτιστική διπλωματία Δύσης Ανατολής και στην παρουσίαση του συμβολικού επίσης ελληνικού αρχιτεκτονικού ρυθμού κτηρίου. Warm greetings to Mr. Laskaridis, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am Mason Sun, a presidential fellow and PhD student of international relations at MIT. It's been an immense pleasure to have contributed to the founding of this tremendous fellowship named after Mr. Laskaridis. A year ago, I met my friend and colleague, Vasilis Tregas, in Beijing, as we were both part of the Pacific Forum CSIS Young Leaders Program. Since then, we have been actively exploring ways in which we can bring greater awareness to our respective civilizations, both of which share a keen emphasis on a cosmopolitan and compassionate worldview. I am beyond delighted and grateful to see this fellowship come to fruition, owing to the generous donation from Mr. Laskaridis and the continued work from those who passionately share our belief in the increasing importance of cross-cultural understanding through intellectual exchange. Just as the theories advanced by such great minds as Thucydides continue to inform today's decision makers, we as the direct beneficiaries of the Greek tradition have a responsibility to promote it to an ever wider global audience, so that this invaluable intellectual legacy remains close and relevant to our thinking about the many challenges we face in the 21st century. Contingent upon agreement between the two sides, the Laskaridis Fellowship will enable one doctoral student from MIT to visit China and Greece in order to benefit from the richness of both cultures and to make a new contribution to their revival. As you can see, I am standing in front of the famous MIT Dome as I speak. I think it's probably not a coincidence that some of the world's greatest universities, among which are MIT and Tsinghua University, are heavily influenced by the Greco-Roman tradition in their architecture. I think, and I hope you'll all agree, that it visually testifies to the embodiment of the liberal arts spirit inherent in the Greek tradition by these world-class institutions of higher education. I am deeply humbled by this opportunity to contribute to this remarkable fellowship, which will surely bring together some of the world's most brilliant and passionate young souls. I want to send along my very best, together with my renewed thanks to Mr. Laskaridis and all who have made this possible. Thank you all, and I look forward to continuing this truly meaningful collaboration. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, κύριος Πάνος Λασκαρίδης, έχει το λόγο.
Καλησπέρα σας. Δεν αρχίσαμε καλά, γιατί τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω τα είπε ήδη η κυρία Κυπαρίση. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ακούγοντας τους φίλους μας από το MIT και από το Τσίνχουα θα νομίζουν ότι, μάλλον δημιουργείται η εντύπωση, ότι είμαι ή προορίζομαι να γίνω λόγιος. Πράγμα το οποίο απέχει παρασάγκας από την πραγματικότητα. Εκλεκτοί μας καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε απόψε στο Ίδρυμά μας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για όλους εμάς που εργαζόμαστε εδώ να είστε απόψε μαζί μας για να γιορτάσουμε μαζί αυτή την σπουδαία μέρα για το Ίδρυμα και για τα μελλοντικά του σχέδια. Θα ήθελα να πω ότι η σημερινή μέρα είναι μια μέρα και μεγάλης χαράς για αυτή την ευκαιρία, αλλά και μεγάλης λύπης, γιατί πριν από 60 μέρες έφυγε από κοντά μας η Μαριλένα, ο άνθρωπος που επί 20 χρόνια με το όραμά της και το όνειρό της βοήθησε να γίνει αυτό το Ίδρυμα, αυτό που είναι σήμερα, ξεκινώντας από μια μικρή βιβλιοθήκη με μερικά βιβλία, κατάφερε μαζί με όλους εμάς εδώ να καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτό που βλέπετε σήμερα. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις καθηγητές και την συνεργάτηδά τους από το Τσίνχουα, που όχι μόνο ήρθαν all the way από την Κίνα για να είναι εδώ μαζί μας, να γνωρίσουν το Ίδρυμά μας και να προχωρήσουμε στις συζητήσεις και στη συμφωνία που, στην οποία καταλήξαμε, αλλά και για όλη τους την ευγενική προαίρεση καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή ξεκίνησε και προχώρησε, πώς να το πω, με την κουμπαριά δύο ανθρώπων. Ο ένας είναι πολύ παλιός συνεργάτης, φίλος και δωρητής του Ιδρύματος, ο Κώστας ο Στάικος, και ο άλλος είναι καινούργιος φίλος μας, ο Βασίλης ο Τρίγκας, που είναι ήδη στο και εργάζεται στο Τσίνχουα. Και αυτοί οι δύο πρότειναν να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια και πράγματι μετά από πολλές συζητήσεις, αναλύσεις και προσπάθειες καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία που νομίζουμε ότι θα είναι πολύ επωφελής και για τις δύο πλευρές. Είναι κάτι το οποίο, από ό,τι εγώ τουλάχιστον ξέρω, γίνεται για πρώτη φορά μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που πρωτοπορούμε σε αυτό το τομέα. Είναι μια προσπάθεια που η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν είναι πολύ συνηθισμένη, αλλά εμείς έχουμε την απόλυτη πρόθεση να βάλουμε τα δυνατά μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και εδώ και στην Κίνα, ούτως ώστε αυτή η προσπάθεια να οδηγηθεί σε επιτυχία. Και είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε την καλή θέληση και από το Πανεπιστήμιο, το Τσίνχουα, αλλά επίσης και από εμάς όλους το Ίδρυμα, αυτό είναι δεδομένο, αλλά και από την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, στη βοήθεια της οποίας στηριζόμαστε πάρα πολύ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε και οι οποίες υποχρεώσεις είναι συνήθως αυτές που προκύπτουν όταν δημιουργεί κανείς μια έδρα μελέτης και σπουδών, δηλαδή τις ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών και άλλων λογίων, υποτροφίες σε σπουδαστές όλων των επιπέδων, εκδηλώσεις γύρω από το θέμα της έδρας τόσο στην Κίνα όσο και στην Ελλάδα, και συνεπώς, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, εξαρτώμεθα πάρα πολύ και από τη δική σας καλή θέληση και βοήθεια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτές που αναλαμβάνουμε. Για το Τσίνχουα μίλησαν πολλοί, είναι το μεγαλύτερο, εγκυρότερο και ισχυρότερο πανεπιστήμιο στην Κίνα. Είναι το πανεπιστήμιο εκείνο στο οποίο φυτά η πολιτική, κοινωνική και επιστημονική ελίτ της Κίνας. Και μόνο και μόνο από την σοβαρότητά του, το κύρος του και το μέγεθός του, προκύπτει αβίαστα ότι για το δικό μας Ίδρυμα είναι μια μεγάλη τιμή να συνεργαστούμε μαζί τους.
Το δικό μας ίδρυμα, όπως ίσως εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί, από πλευράς μεγέθους είναι ένας νάνος μπροστά στο Τσινχουά. Όμως έχουμε και εμείς ορισμένες ιδιότητες και ιδιαιτερότητες εδώ, που νομίζω ότι για το συγκεκριμένο σκοπό, στον οποίο αποβλέπει την εργασία αυτή, είναι και οι δικές μας δυνατότητες πολύ σημαντικές. Αναφέρομαι κυρίως στην εμπειρία και στην ειδίκευση και στις συλλογές που θυσαυρίζονται εδώ και έχουν σχέση κυρίως με τα κλασικά γράμματα, και θα πω σε δύο λεφτά λίγα πράγματα γι' αυτό, για όσους φίλους ίσως δεν γνωρίζουν. Το ίδρυμά μας, όπως ξέρετε, είναι ένα ίδρυμα που βασικώς κάνει ό,τι δουλειά κάνει κάθε πολιτιστικό ίδρυμα, με δύο όμως ιδιαίτερες κλίσεις και ειδικότητες. Πρώτα απ' όλα στον εκπαιδευτικό τομέα, όπου κάθε χρόνο κάνουμε εκατοντάδες εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους. Αυτή είναι το ένα σημείο που ειδικευόμαστε. Και το άλλο σημείο είναι οι συλλογές, πολλές από τις οποίες βλέπετε εδώ. Δεν θα ξοδέψω χρόνο στο να περιγράψω τις συλλογές αυτές, παρά μόνο μία, η οποία είναι και αυτή που έχει άμεση σχέση με την συνεργασία που κάνουμε και θα κάνουμε με το Τσινχουά, που είναι η συλλογή του κυρίου Οικονομόπουλου, που είναι εδώ κάπου, δεν τον βλέπω τώρα, αλλά είχε την ευκαιρία προηγουμένως να ξεναγήσει τους ξένους καθηγητάς στην συλλογή του. Είχαμε την ευκαιρία να τους δείξουμε μερικές από τις πρώτες εκδόσεις των Ελλήνων κλασικών, τον πρώτο Αριστοτέλη του 473, τον δεύτερο, τον πρώτο Όμηρο, την πρώτη έκδοση του Ομήρου, την πρώτη έκδοση του Πλάτωνα και πολλές άλλες πρώτες εκδόσεις, και πραγματικά η συλλογή αυτή διακρίνεται τόσο από την μεγάλη της πληρότητα όσο και από την αξία των έργων της, και πραγματικά έχουμε διερευνήσει και έχουμε συγκρίνει την συλλογή αυτή των κλασικών εκδόσεων με τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο, και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μάλλον συλλογή πρώτων εκδόσεων των Ελλήνων κλασικών αυτού του εύρους και αυτής της πληρότητας δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που φέρνουμε εμείς. Ένα μοναδικό πράγμα, μια μοναδική συλλογή, μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσει κανείς τους κλασικούς από τις πρώτες τους εκδόσεις, και ελπίζουμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε στην συνεργασία που ξεκινάμε τώρα με το Πανεπιστήμιο του Τσινχουά. Τώρα, πράγματι όπως είπα και πριν, αυτή είναι μια πρώτη συνεργασία που γίνεται. Νομίζω ότι και στην ελληνική πολιτεία και στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα θα έχει θετική απήχηση, και μάλιστα αύριο θα έχουμε την τιμή με τους κυρίους καθηγητάς να παρουσιάσουμε αυτή την συμφωνία και την πρωτοβουλία στον κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αναφέρθηκα μόνο στην συλλογή του κυρίου Οικονομόπουλου. Οι υπόλοιπες συλλογές που είναι στο κτίριο αυτό και στα άλλα μαστήρια είναι και αυτά μεγάλη σημασία για μας τους Έλληνες. Προέρχονται από πολύ σπουδαίους Έλληνες των γραμμάτων, και νομίζω ότι μπορεί κανείς στην είσοδο να δει έναν πίνακα με τις συλλογές και τους δωρητές μας, μερικοί από τους οποίους είναι απόψε εδώ, και βέβαια και αυτούς και όσους δεν είναι εδώ, τους ευχαριστούμε θερμότατα για την υποστήριξή τους. Τώρα, ο κύριος Στάικος, αμέλησαν από πριν, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την ιστορία του βιβλίου. Στην Ελλάδα θεωρείται πατριάρχης, ας πούμε, της ιστορίας του βιβλίου. Όμως εδώ στο Ίδρυμα έχει μιλήσει πολλές φορές και σε ομιλίες και σε συζητήσεις για τον Πλάτωνα και την πλατωνική φιλοσοφία. Ο καθηγητής κύριος Γουάν έχει ασχοληθεί και εκείνος πολύ με τον Πλάτωνα, και μάλιστα έχει μεταφράσει το βιβλίο του κυρίου Στάικου στα κινέζικα.
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι εδώ είναι καθηγητές και λόγοι, για όσους από εμάς δεν είμαστε λόγοι, απλώς να πω ότι όταν ήμασταν νέοι μαθητές στο σχολείο, μισούσαμε τους αρχαίους εντελώς και τους μισούσαμε δυστυχώς λόγω του τρόπου με τον οποίο γινόταν η διδασκαλία τους, ο οποίος ήταν κάθε άλλο παρά εύληπτος και εύχριστος και ευχάριστος. Και χρειάζεται να φτάσουμε σε πολύ μεγάλη ηλικία για να εκτιμήσουμε την αξία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και φυσικά από εκεί και πέρα με ιδιαίτερη έτσι, χαρά και ικανοποίηση να έχουμε κοντά μας εδώ στο Ίδρυμα μερικές από αυτές τις πραγματικά σπανιότατες εκδόσεις. Γύρω από αυτά τα θέματα είναι και θα γυρίζει η συνεργασία την οποία θέλουμε να κάνουμε. Προσβλέπουμε και στις ανταλλαγές για τις οποίες σας είπα. Η χορηγία αυτή για την έδρα της Μαριλένας, των κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών, θα είναι τέτοια που θα χορηγεί και κάποιες υποτροφίες μεταπτυχιακούς ή πτυχιακούς φοιτητές που θα έρχονται στην Ελλάδα από την Κίνα ή θα πηγαίνουν στην Κίνα από την Ελλάδα. Και όπως είπα, μία φορά το χρόνο θα γίνεται μία εκδήλωση, μία φορά στην Κίνα και μία φορά στην Ελλάδα. Η πρόθεση και των δύο πλευρών είναι να... Αυτή καταρχήν ήθελα να πω ότι η συμφωνία είναι για 5 χρόνια. Ελπίζουμε ότι πιο σύντομα, ίσως τα 2 χρόνια, θα έχουμε εκτιμήσει εάν η συνεργασία αυτή προχωρά ικανοποιητικά και θετικά για τις δύο πλευρές, πράγμα που και οι δύο ευχόμαστε, και ίσως τότε, αλλά πιθανώς και νωρίτερα, να μεγαλώσουμε και να εντατικοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία. Εμείς εδώ και εγώ προσωπικά, αλλά και πολλοί άνθρωποι γύρω μου και στην οικογένειά μου και στις επιχειρήσεις μου έχουμε μεγάλη και πολυετή γνώση της Κίνας. Εγώ δεν έχω γνωρίσει τον κινέζικο λαό εδώ και περίπου 25-30 χρόνια. Έχουμε μια εκτεταμένη παρουσία στην Κίνα εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα η συνεργάτη μας, η κυρία Γκέ, είναι εδώ μαζί μας απόψε, ήρθε και αυτή από την Σανγκάη. Και έχουμε γνωρίσει πολλούς και έχουμε κάνει πολλούς φίλους στην Κίνα και έχουμε την καλύτερη εντύπωση από τον κινέζικο λαό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εκτός από την λογιοσύνη και τον πολιτισμό υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και στον εμπορικό τομέα, αλλά κυρίως στον τομέα της ναυτιλίας. Και ο φίλος μου, ο κύριος Γράτσος, που είναι πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου, τα ξέρει καλύτερα και ίσως και για τους Έλληνες, αλλά και για τους Κινέζους, είναι χρήσιμο να τονίσω ότι τα τελευταία 7-8 χρόνια εμείς οι Έλληνες έχουμε ναυπηγήσει στην Κίνα πάνω από 1000 βαπόρια. Πάνω από 1000 βαπόρια. Είμαστε μακράν οι μεγαλύτεροι πελάτες των κινέζικων ναυπηγείων. Αυτό δεν είναι μόνο μια ξερή παραγγελία, αλλά πάρα πολλά πληρώματα, τεχνική, άνθρωποι των γραφείων μας, εμείς οι ίδιοι πηγαίνερχόμαστε πολύ συχνά στην Κίνα και έτσι έχουμε αποκτήσει μια στέρεα γνωριμία και άποψη για τα πλεονεκτήματα των φίλων μας σε αυτή την μεγάλη και αχανή χώρα. Πιστεύω δε ότι και εκείνοι, μάλλον δεν το πιστεύω, είμαι βέβαιος γιατί το έχω ακούσει και το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές, έχουν μια μεγάλη, βαθιά και ειλικρινή αγάπη για τους Έλληνες και αν όχι ίσως για τους Έλληνες τους σημερινούς, αλλά τουλάχιστον σίγουρα για τον ελληνικό πολιτισμό. Και νομίζω ότι και εκείνοι αλλά και εμείς συνδέουμε τον κινέζικο και τον ελληνικό πολιτισμό ίσως στο υποσυνείδητό μας με την έννοια ότι εκείνος ο πολιτισμός επηρέασε πάρα πολύ αυτά τα οποία έγιναν και εξελίχθηκαν
στην Ανατολή του κόσμου και ο δικός μας αυτά που έγιναν στο δυτικό μέρος του κόσμου. Σήμερα υπάρχουν πολλές σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ευρώπης και σε ό,τι αφορά παλαιότερες εποχές, αλλά κυρίως τη σημερινή εποχή. Εμείς οι Έλληνες που έχουμε μεγαλώσει με τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό το βλέπουμε αυτό σαν μία γέφυρα που, εν πάση περιπτώσει, παρακάμπτει το ελληνορωμαϊκό στοιχείο. Εγώ θυμάμαι όταν μεγαλώναμε, οι καθηγητές μας πάντα μας λέγανε ότι ακούστε εδώ, στον δυτικό πολιτισμό η Ελλάδα κυρίως προσέφερε τις τέχνες και τις επιστήμες και συμπλήρωσαν τον πολιτισμό αυτό οι Ρωμαίοι με την διοίκηση και το δίκαιο. Και έτσι είναι αυτό που μιλάμε και λέμε ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Και όλων των μελών μας και όλων των, πιστεύω ότι μπορώ να μιλήσω και για λογαριασμό των δασκάλων μας εδώ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτή η προσπάθεια να στεφθεί από επιτυχία. Και όχι μόνο να στεφθεί από επιτυχία, αλλά να προχωρήσει, να ανδρωθεί και να μεγαλώσει και να καλύψει όσο περισσότερο εύρος στις σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα είναι δυνατόν. Θα ήθελα άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Σι, τον καθηγητή κύριο Γουάν και την καθηγήτρια την κυρία Ζαν, τον Βασίλη, τον κύριο Στάικο, την Ντέιζι και όλους εσάς που ήρθατε εδώ απόψε να μας κάνετε παρέα σε αυτή την εξαιρετική για μας τιμητική βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος στον Πρόεδρο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Τσινχουά, στον κύριο Σι Τσιτσίν. Αγαπητέ κύριε Λασκαρίδη, αξιόλογοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το πανέμορφο κτίριο, το οποίο στέκεται εποπτεύοντας το λιμάνι του Πειραιά, για να εορτάσω την πρώτη στην ιστορική εκπαιδευτική συνεργασία του Πανεπιστημίου Τσινχουά με ένα ελληνικό ίδρυμα, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Ένα τέτοιο εγχείρημα το αναλαμβάνω με άκρα τη χαρά και έμπνευση, διότι γνωρίζω ότι οι αποδόσεις γνώσης και δημιουργίας, οι οποίες θα δημιουργηθούν από την εργασία μας, θα είναι υποδειγματικές, όχι μόνο για την Κίνα και την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη, ίσως και για τον κόσμο, καθώς η κινέζικη και η ελληνική κλασική γραμματεία αποτελεί καταστατικό και διαπολιτισμικό στοιχείο σοφίας. Εδώ στην Αθήνα, για παράδειγμα, ιδρύθηκε η Πλατωνική Ακαδημία, το πρώτο πανεπιστήμιο στην καταγεγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας, και συνεπώς θεωρώ ότι η συνεργασία μας είναι σημαντική τόσο σε πρακτικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο σύνδεσμος μεταξύ Κίνας και Ελλάδας δεν είναι μόνο εμπορικός ή ιστορικός, αλλά είναι πολιτιστικός και βαθύτατα μεταφυσικός. Οι χώρες μας αποτελούν τους πολιτιστικούς πυλώνες του πλανήτη και οι φιλοσοφικές και πολιτικές αναζητήσεις μας συνεχίζουν να είναι στο επίκεντρο της ενάρετης διακυβέρνησης και της κοινωνικής αρμονίας. Η κοινή μας ιστορία πηγαίνει πίσω πριν από την κοινή εποχή, όταν η υπηκή τεχνική των Ιώνων Ελλήνων της Μικράς Ασίας βοήθησε την Κίνα να αντιμετωπίσει τις ορδές των βαρβάρων στα βόρεια σύνορά της. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του δρόμου του Μεταξιού, η κινέζικη τεχνολογία επεξεργασίας του Μεταξιού βοήθησε το ελληνόφωνο τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το αποκαλούμενο Βυζάντιο, να ακμάσει οικονομικά από τον 7ο αιώνα της κοινής εποχής μέχρι και την πτώση της Κωνσταντινούπολεως. Καθηγητές του Τσινχουά, όπως ο ελληνιστής Τζαν Σιουσάν και ο πλατωνιστής Γουάν Σιαοτσάο, έχουν διαποδείξει ότι οι συνοελληνικές ανταλλαγές χάνονται στην αχανή διάσταση της ιστορίας και οι μυθολογικές ανταλλαγές έχουν ταξιδέψει στους δύο κόσμους για χιλιετίες.
Σήμερα η Κίνα και η Ελλάδα έχουν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να προωθήσουν τις σχέσεις τους τόσο στην οικονομία και στον πολιτισμό, όσο και στην εκπαίδευση, στην τεχνολογία, στη διπλωματία αλλά και στην ηθική. Ακόμα δεν έχουμε έρθει όσο κοντά θα έπρεπε δεδομένης της σημασίας των πολιτισμών μας παγκοσμίως. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η ευκαιρία να έρθουμε εγκύτερα, εκτιμώ, είναι ακόμα σημαντικότερη σήμερα, διότι τα δύο έθνη μας βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία καμπής, ψάχνοντας μεταρρυθμίσεις και έμπνευση για το μέλλον τους. Η Ελλάδα προσπαθεί να αναδιαμορφώσει την ταυτότητά της ως αρχαίο αλλά και σύγχρονο ευρωπαϊκό έθνος, ενώ συνάμα προσπαθεί να μεταρρυθμίσει την οικονομία της. Η Κίνα, μετά από 30 χρόνια διψήφιας οικονομικής ανάπτυξης και ενώ κατάφερε να βγάλει 800 εκατομμύρια πολίτες από την πτώχεια, σήμερα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα βιώσιμο κοινωνικό περιβάλλον, να αναγεννήσει το έθνος και να χτίσει το ειρηνικό κινέζικο όνειρο. Τόσο στην περίπτωση της Ελλάδας όσο και της Κίνας, μια καινοτόμος και πολύ δημιουργική σκέψη είναι απόλυτα αναγκαία για να καθοδηγήσει τη μεταρρύθμιση και να βοηθήσει τη μετάβαση και των δύο σε ένα αρμονικό και περιεκτικό μονοπάτι ανάπτυξης. Το Πανεπιστήμιο Τσινχουά ιδίως είναι στην αρχή του θόρατος ενός τόσο στρατηγικού εγχειρήματος να δημιουργήσει μια γενιά δημιουργικών αρματιστών. Το Τσινχουά ως το άλμα μάτρ σημαντικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων του πρώην Προέδρου Χου και του νέου Προέδρου Σι, έχει ιδιαίτερα κεντρική θέση. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου κατά τον εορτασμό της 104ης επετείου από την ίδρυση, σε έναν κόσμο επιταχυνόμενης παγκοσμιοποίησης και διαπολιτισμικής ενοποίησης, τα πανεπιστήμια πρέπει να δομούν ηγέτες με μια ταυτότητα παγκόσμιου πολίτη και επάρκεια πολιτιστικής πολυμορφίας. Το Τσινχουά λοιπόν στοχεύει να μορφώσει μελλοντικούς ηγέτες με τον ηθικό χαρακτήρα και τις ικανότητες που θα συνεισφέρουν σε κοινωνικές αποδόσεις και στην παγκόσμια ειρήνη και αρμονία. Έχοντας αυτό ως κεντρική ιδέα, το Τσινχουά έχει ήδη προχωρήσει σε εκπαιδευτικές συνεργασίες με το Ινστιτούτο Brookings, τη Microsoft, το Ινστιτούτο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το Πανεπιστήμιο Berkeley, το Groningen και πολλά ακόμα κορυφαία ιδρύματα. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, δε, υπό την ηγεσία μου, συνεργάζεται με το Carnegie Endowment for International Peace και μόλις ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Σχολή Ανώτατων Διεθνών Σπουδών του John Hopkins. Η Σχολή στοχεύει να μορφώσει μελλοντικούς ηγέτες που θα βοηθήσουν την Κίνα, την Ευρώπη, τη ΗΠΑ αλλά και τον κόσμο να ζήσουν και να ευημερήσουν εν ειρήνη. Σε τέτοιες οραματικές ενέργειες, το εγχείρημα του Ιδρύματος Λασκαρίδη συμπληρώνει την στρατηγική διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Μέσα από τη συνεισφορά του Ιδρύματος Λασκαρίδη, περισσότεροι Κινέζοι φοιτητές θα μελετήσουν τα κλασικά κείμενα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της όμορφης γλώσσας σας, και θα γνωρίζουν την εξαιρετική φιλοσοφία των Ελλήνων. Οι φοιτητές μας δεν θα μάθουν απλώς, αλλά θα συζητήσουν με τους Έλληνες φίλους τους. Και αυτή η αμφίδρομη σχέση θα κάνει και τις δύο πλευρές σοφότερες. Όπως ο ίδιος ο Κινέζος Πρόεδρος Σι επισήμανε στην ομιλία του στην UNESCO στο Παρίσι ένα χρόνο πριν, ο διάλογο των πολιτισμών είναι πολύ σημαντικό για τη γεφύρωση των διαπολιτιστικών παρεμηνιών και την ισχυροποίηση τη ειρήνη. Το βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στην αρχή τη εκδήλωσή μα, δείχνοντα τα δύο ελληνικά κτίρια από το Τσινχουά και το MIT, είναι μια ανδιαφισβήτητη απόδειξη τη σημασία των ελληνικών ιδεώδων για τον κόσμο. Αυτά τα ιδεώδη φρονώ θα είναι σημαντικά για τη σχέση Κίνα, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η αμφίδρομη επαφή βελτιώνει και συμπληρώνει την αντίληψή μας για τον κόσμο και συνεισφέρει στην ειρήνη. Αγαπητέ κύριε Λασκαρίδη, κύριε πρέσβη, κυρίες και κύριοι, πριν τον επίλογο, χρειάζομαι να μοιραστώ μαζί σας την προσωπική ελπίδα μου για αυτή τη συνεργασία. Κατά τα τελευταία 6 χρόνια, σαν ειδικό στα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, έχω γράψει πολλά άρθρα, έχω διαβάσει ακόμα περισσότερα, έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις για την κρίση της Ευρωζώνης, για την κρίση της Ευρώπης. Για πολλούς αναλυτές, η κρίση της Ελλάδος είναι κρίση οικονομική, παραγωγική, κρίση της ισορροπίας κράτους αγοράς. Διαφωνώ με τόσο απλοϊκές ερμηνείες.
η Ελλάδα φρονώ πως αντιμετωπίζει μια κρίση ελπίδας και συνειδήσεως. Είναι στην πράξη μια κρίση ιδεακή. Η ελπίδα μου λοιπόν είναι ότι η συνεργασία του Τσίνχουα με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη θα βοηθήσει τους Έλληνες να ανακαλύψουν ξανά την κλασική τους παιδεία, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να αυξήσουν την επαφή τους με την Κίνα και σαν φοίνικες να ξαναχτίσουν αυτή τη σπουδαία χώρα. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να γίνει η πύλη εισόδου όχι μόνο κινέζικων προϊόντων και επενδύσεων, αλλά και κινέζων λογίων και ερευνητών στην Ευρώπη. Είμαι πεπισμένος ότι εάν ακόμα περισσότεροι Έλληνες ακολουθήσουν το παράδειγμά σας να προσεγγίσουν την Κίνα και την Ανατολή, να χτίσουν μια εξωστρέφεια, τότε η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα. Μια κανονικότητα ποιοτικής αριστείας και όχι ποσότητας. Είναι η ποιότητα των Ελλήνων η οποία παραμένει άριστη. Δεν αποτελεί λοιπόν σύμπτωση ότι ο Βασίλης Τρίγκας, ο μαθητής του Πανεπιστημίου Τσίνχουα, έγινε ο καταλυτικός κρίκος ανάμεσα στο Τσίνχουα και το Ίδρυμα Λασκαρίδη και συντώνησε άριστη τη συνεργασία μας. Αφήστε τους νέους Έλληνες να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να πλέψουν στην Κίνα και τον κόσμο. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου με ένα λακωνικό ποίημα από το συγγραφείο Αλού, ο οποίος βοήθησε τη χώρα μου να ανακάμψει ηθικά από τον αιώνα της ταπείνωσης. Όπως λαγοκοιμόμουν, μια κρυστάλλινη πράσινη ακρογιαλιά γέμισε το βλέμμα μου και η χρυσή σελήνη εκεί ψηλά σε βαθιά γαλανό ουρανό. Σκέφτηκα, κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει την ύπαρξη της ελπίδας με την υπαξία της. Η Ελλάδα είναι από τους δρόμους επάνω στη γη. Στη δημιουργία της η γη δεν είχε κανένα δρόμο. Αλλά όταν πολλοί οδηγόροι βαδίζουν μαζί, ένας δρόμος δημιουργείται. Η γη δεν είχε δρόμους, αλλά όταν πολλοί οδηγόροι βαδίζουν μαζί, οι δρόμοι γίνονται. Είναι ακριβώς αυτό που ελπίζω ότι η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη θα πετύχει. Να δημιουργήσει εκείνους τους δρόμους μεταξύ Κίνας και Ελλάδας, τομένους από τις γνώσεις των σπουδαίων επιστημόνων μας, όπως συγγραφέα Κωνσταντίνου Στάικου, της καθηγήτρας Αλεξάνδρας Βουβουσίρες, καθηγήτρια Σαν Λιχουά, του καθηγητή Ουάνγκ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά. Να υπογράψουμε τη συνεργασία και να προωθήσουμε τη σχέση μας σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ένωση στο Πανεπιστήμιο Τσινχουά, η κυρία Τζανκ Λιχουά, έχει το λόγο. Αξιότιμη κύριε Λασκαρίδη, αξιότιμη κύριε πρέσβη, αγαπητοί ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τον Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου, με την ζεστή υποδοχή του Βασίλη Τρίκα, επισκέφτηκα την Αθήνα και έλαβα μέρος στο φόρουμ με τίτλο «Η συνοελληνική σχέση και ο νέος δρόμος του μεταξύ», που διοργανώθηκε από το AHEP και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η θερμή φιλοξενία των Ελλήνων, η γοητεία του ελληνισμού μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και αυτή τη φορά που βρίσκομαι μαζί σας, είμαι πολύ εντυπωσιακή για τα έργα του Ιδρύματος Λασκαρίδη, για την σπουδαία βιβλιοθήκη που προστατεύεται τα παλιά βιβλία. Ο κύριος Βασίλης Τρίκας είναι ο μαθητής μας στο Πανεπιστήμιο. Με την βοήθεια του ήρθα πρώτη φορά στην Ελλάδα για αυτό το φόρουμ που είπαμε, με τον τίτλο «Συνοελληνική σχέση και νέος δρόμος του μεταξύ». Η δεστή ελληνική φιλοξενία και γοητευτικός ελληνικός πολιτισμός με έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήταν πάντοτε ένα όνειρό μου για να έρθω στην Ελλάδα, από το δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο,
Ήμουνα πάντα απογοητευμένη από το ελληνικό πολιτισμό. Είμαι σίγουρη ότι όλοι οι φοιτητές και μαθητές της Κίνας θαυμάζουν το ελληνισμό. Ο Σοκράτης, ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι και δάσκαλοι είναι εξίσου σημαντικοί στην καρδιά των Κινέζων. Όλοι γνωρίζουμε τους φιλόσοφους αυτούς. Είναι εξαιρετική χαρά που μόλις ένα χρόνο μετά θα έχω τη δεύτερη ευκαιρία να επισκεφτώ την όμορφα Αθήνα και να βρίσκουμε μαζί σας για την υπογραφή της συμφωνίας της συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Τσινχουά και το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το κτίριο όπου γίνεται η εκδήλωση υπογραφής βρίσκεται μόνο λίγα μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι που έγινε πρότυπο των κινέζικων επενδύσεων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ο επενδυτικός όγκος της Κίνας στον Πειραιά και τις γύρω περιοχές να έχει αυξηθεί τόσο, ώστε να αποτελεί μία από τις πέντε κορυφαίες κινέζικες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπογραφή της συμφωνίας μας έρχεται να εμπλουτίσει τις διμερείς πολιτιστικές ανταλλαγές. Και έτσι είναι ιδιαίτερη χαρά που μπορώ να βρισκόμαστε μαζί για την υπογραφή. Πριν από λίγο, όπως αναφέρε ο διευθυντής της Σχολής Κοινωνικών Επιστήμων, ο κ. Σιτζιτσίν, η Συμφωνία Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Τσινχουά με το Ίδρυμα Λασκαρίδη είναι η πρώτη πολιτιστική συνεργασία του Πανεπιστημίου μας με ελληνικό ίδρυμα. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα. Είμαι απόλυτος επεπισμένη ότι η υποστήριξη του Ιδρύματος Λασκαρίδη προς το Πανεπιστήμιο Τσινχουά θα αποτελήσει την καλύτερη γέφυρα για τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών μας. Ως διευθύντρια του Κέντρου Σχέσεων Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Τσινχουά και η υπεύθυνη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου συνεργασίας, επιθυμώ εγκάρδια το έργο μας να γίνει μια γέφυρα μεταξύ των καθηγητών και φοιτητών των δύο χωρών, καθώς και να ενισχύσει την σχέση της Κίνας με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι με το έργο αυτό να προωθήσουμε την σχέση μεταξύ των δύο χωρών και των φοιτητών και μελετητών των δύο χωρών. Τα τελευταία χρόνια η εμπορική σχέση Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη. Ο όγκος του εμπορίου μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθημερινή φάση. Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς τις κινέζικες πολιτιστικές αξίες και αμφιβάλλουν για το κινέζικο πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με τα ερευνητικά στοιχεία της μελέτης με τίτλο «Η Κίνα υπό το βλέμμα των Ευρωπαίων» της διδάκτορας Λάι Σουγή του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Τσινχουά, οι αναφορές των ΜΜΕ των ευρωπαϊκών χωρών για την κινέζικη κοινωνία καθώς και για το πολιτιστικό σύστημα της Κίνας είναι τόσο αρνητικές που πολλές φορές οδηγήσουν την ανάπτυξη της συνοευρωπαϊκής σχέσης στα λάθος μονοπάτι. Συνεπώς, πρέπει να ενθαρρύνουμε και να υλοποιήσουμε την αλληλοκατανόηση μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξαλείψουμε τις παρεξηγήσεις. Ο νέος δρόμος του μεταξύ που υλοποιεί η Κίνα έχει σκοπό όχι μόνο την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κυρίως των πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασιών.
Έχουμε τόσο την προώθηση, έχουμε στόχο την προώθηση της γνωριμίας, της κοινωνίας, της πολιτιστικής, του πολιτισμού και της ιστορίας της Κίνας προς τους Ευρωπαίους και ταυτόχρονα την βαθύτερη γνωριμία και κατανόηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αξιών προς τους Κινέζους. Οι ευρυτές πολιτιστικές ανταλλαγές και διάλογοι μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσουν την εξάλληψη των παρεξήσεων και θα έχει σημαντικό θετικό νόημα για την ειρήνη και την αρμονική παγκόσμια τάξη. Το Ίδρυμα Λασκαρίδη πάντα είναι ενεργό στην προώθηση της συνοκινέζικης ελληνικής σχέσης. Υποστήριξε τους Κινέζους φοιτητές και Έλληνες μελετητές να επισκεφθούν τις χώρες των αλλήλων, βοήθησε με τον τρόπο του τις πολιτιστικές ανταλλαγές και συνείσφερε στη μελέτη των πολιτισμών των δύο χωρών. Οι πολύτιμες δράσεις του Ιδρύματος μας αγγίζει ιδιαίτερα. Η αρχαία Ελλάδα και η αρχαία Κίνα, γενέτηρες των πολιτισμών της ανθρώπιτας, πηγές των σημαντικών σκέψεων, έχουν πολλά κοινά πολιτιστικά στοιχεία που τα παρατήρησα από τις επαφές μου με τους Έλληνες φίλους. Παρόλο που βρίσκονται οι δύο χώρες σε δύο άκρες του κόσμου, αλλά πραγματικά υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ μας. Για παράδειγμα, έχουμε κοινή άποψη για την οικογενειακή σχέση και την φιλία. Ο κύριος Λασκαρίδης έδωσε το όνομα της μητέρας του στο Ίδρυμα. Είναι και αυτό ένα πολύ καλό παράδειγμα της αγάπης. Το εγχείρημα του Ιδρύματος θα υποστηρίξει την προώθηση του κλασικού ελληνισμού και θα ενισχύσει την διάδοση του ελληνισμού και κινέζικου πολιτισμού σε ευρύτερο πλαίσιο και θα εμπαθύνει την αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών της Κίνας και της Ευρώπης. Το έργο αυτό θα δώσει σε κάθε συμμετάσχοντα ευκαιρίες να επισκεφτούν τις χώρες των αλλωνών και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Κίνα, για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ εύχομαι εγκάρδια την καλή επιτυχία στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Τσινχουά με το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Η συνεργασία αυτή θα μας δώσει πάθος και πεποίθηση για το μεγάλο μας άλμα προς το λαμπρό και ευχισμένο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά την καθηγήτρια Τζάνκ. Ο λόγος στον είπα το κυβερνήτη Ευρώπης ΣΑΧΕΠΑ, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Λασκαρίδη, αξιότιμοι κύριε Πρίτανη, αξιότιμοι διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί κυρίες και κύριοι. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η παρουσία μου στο Ίδρυμα Λασκαρίδη, εκπροσωπώντας την ΑΧΕΠΑ, τη μεγαλύτερη και αρχαιότερη αδελφότητα Ελλήνων της Διασποράς στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ιδρυθήκαμε το 1922 στην πολιτεία της Γεωργίας, στην Αμερική. Η τιμή αυτή είναι ιδιαίτερως ισχυρή, διότι η δράση της ΑΧΕΠΑ συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία των καταλλήλων δικτύων μεταξύ ανθρώπων του πνεύματος, όπως ο κύριος Στάικος και η κυρία Τσάνγκ, αλλά και τη σύνδεση αυτών με ανθρώπους που διαθέτουν σημαντικά υλικά μέσα, όπως ο κύριος Λασκαρίδης. Η ΑΧΕΠΑ, δηλαδή, συνενώνοντας τη σκέψη με τον πλούτο, επιβεβαίωσε τη σημασία των αρχαίων χορηγιών για την ευμάρεια της πόλης
Και εγώ προσωπικά, ως ύπατος κυβερνήτης της Ευρώπης, θα ήθελα να εκφράσω την εγνωμοσύνη μου στο σύγχρονο χορηγό και ευεργέτη κύριο Λασκαρίδη και το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη για την προβολή της αριστείας του ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως. Πέρσι, τέτοια εποχή, η ΑΧΕΠΑ συνδιοργάνωσε μαζί με το Πανεπιστήμιο Τσίνχουα, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού και το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό τη θερμή υποστήριξη του κυρίου Στάικου και της κυρίας Βουβουσίρας η μερίδα για το δρόμο του μεταξού και την σημασία των συνοελληνικών σχέσεων για την Ευρώπη. Εκεί, Έλληνες διανοούμενοι εξέθεσαν τους τομείς αυξανωμένων αποδόσεων για την Ελλάδα και την Κίνα. Τομείς από τον πολιτισμό και την συντήρηση μνημείων μέχρι την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, η απόδοση της ημερίδας είναι ήδη συντριπτική. Με τη χορηγία Λασκαρίδη, ο ελληνικός πολιτισμός θα προβάλλεται στην καρδιά μιας αρχαίας αυτοκρατορίας 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων και το σπουδαιότερο από το Πανεπιστήμιο Τσινχουά της Κίνας. Έχοντας εγώ ζήσει 6 χρόνια ανάμεσα στην υπηρετική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, εκτιμώ αφάνταστα την εργατικότητα των Κινέζων και την ροπή τους στη γνώση και την αριστεία. Εκτός όμως από το αμιγώς ακαδημαϊκό υπόβαθρο, το εγχείρημα διαθέτει και στοιχεία υψηλής πολιτιστικής διπλωματίας, με τη συμμετοχή φοιτητών από το Massachusetts Institute of Technology και την επαφή τους με φοιτητές από το Τσινχουά μέσα από την ελληνική κλασική σκέψη, το Ίδρυμα Λασκαρίδη συμβάλλει σε ένα εγχείρημα ειρήνης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα. Η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας θα είναι καθοριστική για την παγκόσμια ειρήνη και αρμονία και κάθε δράση που βελτιώνει τις σχέσεις των δύο χωρών σε κάθε επίπεδο είναι άξια λόγου και μίμησης. Αυτή λοιπόν η διτή ακαδημαϊκή και διπλωματική δράση του Ιδρύματος Λασκαρίδη συμβάλλει επίσης στην εξωστρέφεια των Ελλήνων σε μια περίοδο κρίσης και απεισιοδοξίας. Ο κύριος Σι, ο γραμματέας του κόμματος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Τσινχουά, το έθεσε πολύ σωστά στην ανάλυση του. Η κρίση της Ελλάδας είναι κρίση ιδεακή. Η εξωστρέφεια και η βράβευση της αριστείας αποτελεί το αντίδοτο και είναι συνεπώς πρωτογενής και καταστατικά λύση. Τέλος, θα ήθελα να ολοκληρώσω το λόγο αυτό με μια αναφορά στους Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι αποτελούν κεφάλαιο για την αναγέννηση της Ελλάδας. Ένα ιδανικό παράδειγμα αποτελεί ο αδερφός Βασίλης Τρίγας, ο οποίος, αν και ευρισκόμενος στην Κίνα, με την δράση του, στην ΑΧΕΠΑ συνέσφερε καταλυτικά στη δημιουργία των επαφών και των δικτύων Ελλάδας, Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι αυτοί οι νέοι Έλληνες που δρούν δυναμικά και επιζητούν την αριστεία σε κάθε επίπεδο, οι οποίοι θα πρέπει να αποτελέσουν τα πρότυπα και σαν είπα τους κυβερνήτες Ευρώπης για την ΑΧΕΠΑ, έχω χαράξει στρατηγική προσέλκυση νέων δημιουργικών μελών για την οργάνωση. Ο γραμματέας του κόμματος ανέφερε ότι όταν βαδίζουν πολλοί άνθρωποι μαζί, κατασκευάζεται ένας δρόμος αυτόματα και χωρίς σκόπο. Είμαι σίγουρος ότι το Ίδρυμα Λασκαρίδη και το Τσινχουά θα κατασκευάσουν ένα σημαντικό δρόμο επικοινωνίας Ανατολής και Δύσης και να είστε σίγουροι ότι η ΑΧΕΠΑ θα είναι αρρωγός σε αυτή την ανεπανάληπτη προσπάθεια προβολής του ελληνικού πολιτισμού. Ήδη σχεδιάζουμε την προβολή του μοναδικού έργου του Κωνσταντίνου Σκάικου για την ιστορία της βιβλιοθήκης στο δυτικό κόσμο και την βιβλιοθήκη του Πλάτωνα στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Η Ελλάδα μπορεί να λάμψει με την προβολή της αριστείας της και την ομαδικότητα των απανταχού Ελλήνων και η ΑΧΕΠΑ αποτελεί το σημαντικότερο όχημα προβολής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Αγαπητέ κύριε Λασκαρίδη, αγαπητοί φίλοι, φίλες και φίλοι και από την Κίνα και από την Ελλάδα. Οι σοφοί εμπνέουν και με αναλογικές σκέψεις και εικόνες. Στον Κομφούκιο ανάγεται η παρατήρηση. Όταν τα σκαλοπάτια των ναών είναι φαγωμένα από τα πόδια των πιστών και οι αυλές των δικαστηρίων χορταριασμένες,
τότε το κράτος διοικείται καλά. Ο νεοέλληνας στοχαστής θα μπορούσε θυμόσοφα να προσθέσει. Όταν οι καφετέριες και τα καφενεία έχουν περίπου τόσους θαμώνες όσους και οι βιβλιοθήκες, τότε ένας λαός μπορεί να ελπίζει για το μέλλον της παιδείας του. Τελικά δηλαδή και γενικότερα το μέλλον του. Οι βιβλιοθήκες δεν είναι απλές κυβωτοί, αλλά πολύτιμες αναμεταδότριες και αναγεννήτριες γνώσεις. Την αρχή αυτή έχει πια αναλάβει εδώ και αρκετά χρόνια να συνυπηρετήσει λαμπρά και υπεύθυνα το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδης στον Πειραιά, συνεχίζοντας ένα από τα γνησιότερα νήματα ευεργετικής παράδοσης σε αυτόν τον τόπο. Από ένα χώρο συνδεδεμένο για τους πολλούς, με εμπορικές και αθλητικές δραστηριότητες και εξάψεις, η επώνυμη οικογένεια του Ιδρύματος, με αλυσμόνητη για όλους μας πρωτεργάτησα, την Μαριλένα Λασκαρίδη, επιδίωξαν και επιδιώκουν να εκπέμψουν ένα άλλο ισχυρό στίγμα αυτών των γραμμάτων και του πολιτισμού. Η βασική περιουσία αυτής της προσπάθειας είναι φυσικά τα βιβλία της βιβλιοθήκης Λασκαρίδη, που εμπλουτίζονται συνέχεια με την προσθήκη νέων συλλογών και αιθουσών, αλλά και στρατηγικές συμμαχίες με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μια τέτοια σύμβαση, επιτρέψτε μου να πω, και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ήδη συζητηθεί. Όμως, παράλληλα, το Λασκαρίδιο αγκάλιασε από νωρίς και ένα άλλο κρίσιμο τομέα της νεοελληνικής παιδείας, την ενίσχυση της σχολικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, με τη φροντίδα για την πραγματοποίηση ποικίλων σημαντικών δράσεων, παραδείγματος χάρη μαθητικών διαγωνισμών ή διαλέξεων παρουσίασης επιστημονικών κλάδων ως εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού. Σε αυτά πρέπει βέβαια να προσθεθούν σειρές διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την κατά το δυνατόν ευρύτερη διάχυσή της στην ελληνική κοινωνία. Το επίκαιρο υπηρετήθηκε εδώ πιστά πάντοτε στο επίπεδο της ερευνητικής αναζήτησης, όπως παραδείγματος χάρη σχετικά πρόσφατα τον Απρίλιο που μας πέρασε ως προς το θέμα της νέας πληγής του σχολικού εκφοβισμού. Με τη σημερινή εκδήλωση η Λασκαρίδια Τριήρης ανοίγεται γενναία σε ακόμη μακρινότερα νερά, σφυριλατώντας και μια φιλόδοξη διεθνή πλέον συνεργασία για τη δημιουργία ενός ειδικού πολιτιστικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό θα επιδιώκει με σειρά υποτροφιών τη στήριξη της καλλιέργειας των ελληνικών σπουδών στην Κίνα και τις ανταλλαγές επιστημόνων προχωρημένου και αρχόμενου σταδίου μεταξύ των δύο χωρών. Η πρωτοβουλία αυτή είναι εξαίρετη και πιστεύω ότι με την πρέπουσα εφαρμογή της μπορεί να προαγάγει τις παράλληλες διαπανεπιστημιακές σχέσεις και να συμπληρώσει τα κενά τους σε χρηματοδότηση και στοχοθεσία. Ελπίζω και εύχομαι ειλικρινά να είμαστε σήμερα μάρτυρες και, γιατί όχι, συνεγγυητές μιας τέτοιας εξέλιξης για το καλό και των δύο λαών μας, συνεκφραστών μιας πανάρχιας εκτίμησης και αφοσίωσης προς το ανθρώπινο πνεύμα ως βάση για κάθε ουσιαστική και πανανθρώπινα ωφέλιμη δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρία καθηγήτρια Τσάνγκ, κύριε καθηγητά Βουάνγκ, επίσημοι της ελληνικής πολιτείας, ακαδημαϊκοί, πολύτιμε κύριε Λασκαρίδη Πρόεδρε,
από τη φίλη, με τρώει η ζήλια ότι έχουμε διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Σανγκάης, τον Τζι, έχω διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Νανκίν, το South East University, αλλά δεν έχω διδάξει στο μεγάλο, στο καθαυτό πανεπιστήμιο, το Τσινγκουά. Και επομένως, η τιμή που νιώθω απόψε είναι ιδιαιτέρως μεγαλύτερη. Παίρνω το θάρρος με αυτή την ευκαιρία και ευχαριστώ τους οργανωτές να θέσω στην κρίση σας ένα πρόχειρο πόνημα, θα έλεγα, κάτι σαν ένα τσιμολόγημα, αν επιτρέπεται η έκφραση, από δύο κινέζικες μυθοσοφικές πραγματείες, αφενός μεν τον μύθο των τριών ηγεμόνων και των πέντε αυτοκρατόρων και αφετέρου το φιλοσοφικό ουσιαστικά κείμενο του Τσουνγκ Γιουνγκ, το οποίο είναι μέρος και των βασικών αναλέκτων. Με σκοπό, αφενός μεν για τη μυθολογία, να αναφερθώ στην σχέση με τον προμηθεϊκό μύθο, αφετέρου δε για το θέμα του Τσουνγκ Γιουνγκ να αναφερθώ, τι άλλο, στην αριστοτελική μεσότητα στα ηθικά νοικομάχια. Η συνική μύθη των τριών ηγεμόνων, στην αρχή του χρόνου αναποφεύκτος ως συνικός μύθος, όπως όλοι ανεξαιρέτως οι ανθρωπικοί μύθοι, θα ξεκινήσει με τον ουρανό, τον μεγαλειώδη άρχοντα, όπως τον λένε οι Κινέζοι, και την γη, είτε ως υπά την θεότητα, είτε ως θεό του εδάφους, και μέχρι εδώ δεν έχουμε καμία διαφορά με την ελληνική μυθολογία. Διαφορά ίσως θα είναι ότι στην ελληνική μυθολογία η γη θα γεννήσει τον ίσον της ουρανών, και θα έλεγα μάλιστα ότι και στην κινέζικη μυθολογία και στην ελληνική εκείνο το ύποπτο κατά τα άλλα σφιχταγκάλιασμα του ουρανού απάνω στη γη υπάρχει και στις δύο μυθολογίες. Η διαφορά όμως είναι ότι ο συνικός ουρανός θα συμμεριστεί με τον αυτοκράτορα και τους υπηκόους του την συντήρηση της ισορροπίας μεταξύ των δυνάμεων της φύσεως. Κάτι που απουσιάζει τελείως από την ελληνική μυθολογία. Η εκοσμίκευση της κινέζικης θρησκείας είχε αρχίσει ήδη από την εποχή της μυθολογίας. Γι' αυτό άλλωστε η ιστορία, όπως λένε τα κείμενα, η ιστορία του κόσμου δεν ξεκινάει από τη δίηση μιας δημιουργίας στην Κίνα, αλλά από την αρχή συγχαίεται με την βιογραφία των μοναρχών. Έτσι και ο πρώτος ηγεμόν, ο Φου Σι, αλλά και η δεύτερη ηγεμόνισσα, η σύζυγός του Νιου Γουά, είναι σαν να παίζουν ρόλους εξανθρωπισμένων θεοτήτων, όπως θα λέγαμε με δυτική ορολογία. Η Νιου Γουά ανελάμβανε το απίστευτο έργο να συντηρεί τον ουρανό, κυρίες και κύριοι, αποτρέποντας την κατάρρευσή του χάρη στις εκτεταμένες επισκευές των βλαβών του ουρανού, επισκευές τις οποίες ανελάμβανε να κάνει προσωπικώς η ηγεμόνισσα Νιου Γουά. Κάτι που πιθανώς να θυμίζει την παλιά κινέζικη μητριαρχία. Μια γυναίκα με τέτοιες δυνάμεις είναι εξαιρετική υπόθεση. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι μυθικοί αυτοί ηγεμόνες νοούνται πριν από την τρίτη προχριστιανική χιλιετία, έχουμε εδώ ένα ιδιότυπο συνικό συγκερασμό θεού και ανθρώπου, τον οποίο αμυδρός μόνο θα μπορούσαμε να δούμε στους Έλληνες ήρωες θεϊκής γενιάς, όπως λόγω χάρη στον Ηρακλή.
Κατά τα άλλα όμως, οι Οσάνο δύο ηγεμόνες διαθέτουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που συναντώνται και στην ελληνική μυθολογία, όπως λόγω χάρη ότι είναι σύζυγοι αδέρφια, όπως η Ρέα και ο Κρόνος, η Ήρα και ο Ζεύς. Ο τρίτος ηγεμόν είναι ο Σενόν, ο πνευματικός αγρότης, ο οποίος ανακάλυψε την γεωργική καλλιέργεια, την κτηνοτροφία, και εδώ αμέσως πρέπει να πούμε ότι ο κινέζικος λαός διατήρησε μέσα της μυθολογίας του τη μνήμη μιας σπουδαίας ανθρωπολογικής επανάστασης, την οποία και οι Έλληνες διατήρησαν, αλλά μέσω μιας θεάς, της Δήμητρας, η οποία διδάσκει την γεωργία. Η διαφορά έγκυται στο ότι οι Έλληνες είχαν μία θεά να την διδάσκει, έστω μέσω του Τριπτολέμου, ενώ οι Κινέζοι έχουν έναν μονάρχη να την διδάσκει. Ο τρίτος ηγεμόν είναι ο Σενόν, ο πνευματικός αγρότης. Είπαμε για τον, συγγνώμη, μιλήσαμε για αυτόν, και επομένως από εδώ και πέρα η συνική μυθολογία θα είναι συνεπής προς τη μεγάλη αυτή αλλαγή και θα καλύψει πιστικότατα τις γνωστές από την ανθρωπολογία επόμενες φάσεις εξελίξεως με τους μύθους των πέντε αυτοκρατόρων. Η συνική μύθη των πέντε αυτοκρατόρων, όπως ήταν εύλογο η συγκέντρωση σε πολλοί άνθρωπες εγκαταστάσεις, πολύ ευρύτερες μιας καλά πειθαρχημένης φατρίας, θα έχουν συνέπειες ενός έντονου ανταγωνισμού, πρώτον διότι έχουμε πετυχημένες πλουσιότερες κοινότητες, θα γίνονται στόχος επιθέσεων από λιγότερο πετυχημένες κοινότητες, είτε από καθυστερημένες κοινότητες που δεν πέρασαν ακόμη, πολεμοχαρείς ομάδες δηλαδή, που δεν πέρασαν ακόμα το νομαδικό του στάδιο, και πράγματι κατά την εποχή του πρώτου κίτρινου αυτοκράτορα Χουάνγκντι, η χώρα τρομοκρατήθηκε από βαρβαρικές ορδές. Υπάρχει αντιστοιχία με ανθρωπολογικές εξελίξεις. Οπότε, ο αυτοκράτορας εκείνος εθέσπισε για πρώτη φορά στρατό και δικαστήρια για να προστατεύσει το λαό, και έτσι άλλωστε συστήθηκε και το συνικό έθνος. Δεν βρίσκομαι κάτι ανάλογο στην ελληνική μυθολογία. Ο επόμενος μυθικός αυτοκράτορας, ο Γιαε, θα ανακαλύψει και θα διδάξει στους ανθρώπους την αστρονομία και τις πρακτικές γεωργικές εφαρμογές της, όχι ως επιστήμη, αλλά ως τεχνική. Και αυτό έχει σημασία, γιατί διδάσκοντας μια τεχνολογία θα μας συνδέσει λιγάκι με τον προμηθεϊκό μύθο. Πράγματι, ο νέος στη σειρά αυτοκράτορας, ο Σουν, ένας απλός αγρότης πάλι, ένα υπόδειγμα οικογενειακής αφοσίωσης και υπομονής στους κατατρεγμούς, θα θεσπίσει τα μεγάλης κλίμακας εγκυοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά, που προσέδωσαν στην Κίνα την επωνυμία του υδραυλικού πολιτισμού. Εδώ είναι νομίζω προφανής και μια ομοιότητα με την εμβληματική ανάπτυξη εγκυοβελτιωτικών έργων στον μικυναϊκό πολιτισμό, όπου η εκτροπή επί μήκους περισσότερο του ενός χιλιόμετρου του ποταμού Τύρινθος και η γιγαντιαία αποξήρανση της Κοπαϊδας κατά τον 14ο προχριστιανικό αιώνα, και στην Κίνα και στη μικυναϊκή Ελλάδα η έκταση, το κόστος, η συντήρηση αυτών των τεραστίων έργων είχε ως προϋπόθεση την ύπαρξη μιας κεντρικής βασιλικής εξουσίας. Απλούστατα δεν γινόταν αλλιώς. Σημειωτέων ότι ο πρωθυπουργός του Σον και επόμενος αυτοκράτορας Ου θα είναι ο μέγα συντηρητής όλων των αντιπλημμυρικών έργων της χώρας. Μηχανικός είμαι, να έχετε υπόψη σας. Και επειδή ο Ου θα είναι και ο πρώτος ιδρυτής κληρονομικής δυναστείας, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι αυτός ο γεννήτορ βασιλέων ήταν μηχανικός. Θα τον διαδεχθεί ο γιος του ο Σα, πέμπτος αυτοκράτορας αυτής της μυθικής περίοδου, πάντως όμως μέσα στους τέσσερους αιώνες της δυναστείας η κατάσταση θα οδηγηθεί σε μια βαθμιαία παρακμή,
μέχρι τον άθλιο τύρανο τον Γη, παρακμή συνοδευόμενη από κατάπτωση του λαού, και εκεί, αυτό έχει σημασία, παρεμβαίνει ο ουρανός, καθοδηγεί τον Τάνγκ να διορθώσει τα σφάλματα και να προστατέψει τους απογόνους του. Ιδού, κυρίες και κύριοι, η θεία παρέμβαση για τη σωτηρία των ανθρώπων από την αντιπαλότητά τους, που φέρνει η απισταδρόμηση βέβαια, όπως άλλωστε και η παρέμβαση του Διός στον πρωταγωρικό προμηθεϊκό μύθο, όταν πρόσφερε στους ανθρώπους την διορθωτική εδότε και δίκην, υπό εντελώς ανάλογες περιστάσεις. Έτσι, μετά την ουράνια παρέμβαση ήρθε στην Κίνα η νέα δυναστεία του Σόγκ. Ουσιαστικώς μπήκαμε στην ιστορική περίοδο πλέον. Είναι όμως πολύ σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι και αυτή η δυναστεία θα διαφθαρεί βαθμιδών μέχρι την εποχή του τυράννου, εδώ έχουμε μια δυσκολία προφοράς, Τσο, κατά την οποία με συνική νομοτέλεια και ο λαός θα βρεθεί αντιστοίχως σε δεινή κατάσταση, για να έρθει και πάλι ένας σωτήρας του λαού, είναι φωνητικός το ίδιο, ο Τσο, να αναλάβει νέα εντολή του ουρανού και να φέρει τη χώρα σε τάξη, δείχνοντας την αρετή του, λένε τα παλιά κείμενα, και κάνοντας προσεκτική χρήση των ποινών, όπως γράφουν τα παλαιά κινέζικα κείμενα. Ιδού λοιπόν, για άλλη μια φορά, η θεία παρέμβαση προσφοράς της εδούς και της δίκης, όπως θα λέγαμε, στον ελληνικό προμηθεϊκό μύθο για την ανόρθωση της ανθρωπότητας. Εξάλλου, και η σαφέστατη εισαγωγή της τεχνολογίας στον όλο συνικό πολιτισμό από τα μέσα σχεδόν της τρίτης προχριστιανικής χιλιετίας μέχρι τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας, παραμπέμπει, νομίζουμε, στον προμηθεϊκό μύθο, ιδίως με τη μορφή με την οποία παρουσιάζεται στον πλατωνικό πρωταγόρα, βέβαια. Φτάνει να θυμόμαστε ότι στην Κίνα δεν είναι η θεότητα που δορίζει στην ανθρωπότητα την τεχνολογία, αλλά από την εποχή της Τσινχουά ο μόνιμος συνεργός του ουρανού, ο μονάρχης. Με αυτήν λοιπόν την διπλή παρέμβαση του Θείου, αφενός για την ευμάρεια των ανθρώπων μέσα της προσφοράς τεχνολογίας και αφετέρου για την σωτηρία τους από την αντιπαλότητά τους μέσω της προσφοράς του ήθους, θα υπενθυμίσω τώρα διαγωνίως μόνον την παραλληλία του προμηθεϊκού μύθου. Οι άνθρωποι είναι γυμνοί και απροστάτευτοι, κινδυνεύουν. Η θεότητα παρεμβαίνει και τους δορίζει την τεχνογνωσία και την ενέργεια. Οι άνθρωποι ευημερούν και χτίζουν πόλεις. Υπάρχει πλήρης αντιστοιχία. Αρχίζουν όμως να αλληλοφθείρονται και να ξαναδιασκορπίζονται. Και τέλος, ο Ζεύς προσωπικός παρεμβαίνει ξανά και δορίζει στην ανθρωπότητα την αίσθηση της ευθύνης και της δικαιοσύνης ως αναγνώριση του δεύτερου σφάλματος της δημιουργίας. Η ανθρωπολογική παραλληλία είναι μάλλον σαφής, σαν φώτερες της μυθολογίας, και η τεχνολογία και το ήθος προσφέρονται από τη θεότητα για να σωθεί η ανθρωπότητα. Και ακριβώς επειδή αυτά τα δύο φαινόμενα, η τεχνολογία και η ηθοπολιτική ορίμανση, είναι θεμελιώδεις κατακτήσεις της εξέλιξης, σε όλο τον κόσμο, οι δύο μυθολογίες είναι κατανοητός αυτοφυής. Ωστόσο, κάθε λαός στολίζει τους παράλληλους μύθους του με τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά του, αλλά δεν έχουμε χρόνο για αυτά. Ας τελειώσω με το δόγμα της μεσότητος, το Τσουγιούγκ. Θα εστιάσουμε κυρίως στο δόγμα αυτό, το οποίο, όπως ξέρετε, είναι συμπίλημα γραμμένο αρχικώς στους τελευταίους αιώνες της προχριστιανικής χρονολογίας, το οποίο θεωρείται συνήθως ότι ανήκει στην κοφουκιανή βιβλιογραφία, παρά το γεγονός ότι είναι μεταφυσικότερο από τη μεγάλη μάθηση. Λοιπόν, χάρη στο Τσουγιούγκ επιτυγχάνεται αρμονία στην ανθρωπική φύση, στην οποία συνιστά το υπόστρωμα του ηθικού μας είναι, λέει ευστόχος ο Dr. Wing Chi Chan. Το ότι προσθέτει πως το Τσουγιούγκ επικρατεί σε όλο το σύμπαν, υπάρχει μια παραλληλία εκτός από την πρακτικότητα σε μια μεταφυσικότητα. Αυτό το αφήνω προς το παρόν ασχολίαστο, ο ίδιος ο σχολιαστής επιμένει στην πρακτική του πλευρά, η οποία δεν ξεχάστηκε ποτέ. Εμείς θα επιλέξουμε μόνο εκείνες τις πλευρές που θα μπορούσαν να παραπέμψουν στην αριστοτελική μεσότητα. Από το κινέζικο κείμενο, παράγραφος 1,
προτού να διεγερθούν τα συναισθήματα, ονομάζεται ισορροπία, τσούμ. Όταν διεγείρονται έκαστον όμως τον πρέποντα βαθμό, ονομάζεται αρμονία. Ερμηνευτικό σχόλιο του συντάκτη Τσου Σι. Ο μελετητής να απομακρύνει τις εγωιστικές του επιθυμίες που διεγείρονται από εξωτερικό δέλεαρ και να συνειδητοποιήσει πλήρως, αυτό υπογραμμίζω, την ενεαυτό φυσική καλοσύνη. Θα το πει και ο Αριστοτέλης. Παράγραφος 6 του κινέζικου κειμένου. Μην εκδικήσε παράλογες συμπεριφοράς. Αυτή είναι η δύναμη των ανθρώπων του Νότου. Παράγραφος 13. Ευσυνειδησία και φιλαλληλία δεν είναι μακράν του δρόμου. Τα ο. Ο σι μισείς, ετέρω μη πιήσεις. Μην παραξενεύεστε, είναι επιλέξει το κινέζικο κείμενο. Μόνο που δεν είναι γραμμένο ελληνικά. Παράγραφος 27. Ο σπουδαίος, εδώ κάνω χρήση ενός αριστοτελικού όρου για τον κομφουκιανό όρο Τζιουενζί, δεν τον προφέρω σωστά, επιζητεί το υψηλότερο και λαμπρότερον και ακολουθεί τον δρόμο της μεσότητος. Τέλος, δανείζομαι κατ' εξαίρεση και ζητώ συγγνώμη από τους Κινέζους καθηγητές και μία φράση του Μο Τσέ, όταν λέει ότι ο σπουδαίος θεωρεί τον φίλον του σαν τον ίδιο του τον εαυτό. Θέτω λοιπόν στην κρίση σας, τελειώνοντας, τα αντίστοιχα χωρία από τα ηθικά νοικομάχια. Πρώτον, για την αρμονία των συναισθημάτων, της μεν υπερβολής και της ελλείψεως φθυρούσης της δε μεσότητος σωζούσης, το γάρ μέσων κριτικών στο περί ψυχής. Έντετες πράξεις οι διατηρούντες το πρέπον εκάστο πάθη. Δεύτερον, για την ενεαυτό φυσική καλοσύνη, μη έχουμε εις άλλας αρχάς αναγαγήν παρά τας εν ημίν. Τρίτον, μην εκδικήσε δικαιοσύνη όλοι αρετή εστίν. Φιλαλληλία, γίνεται μεν γάρ το μεν φίλο χρήματα, το δε μίζον αγαθόν εαυτό απονέμιν. Άριστος ούχο προς εαυτόν την αρετήν, αλλά προς έτερον. Άμφο μεν φαύλα, και το αδικήστε και το αδικήν, αλλά όμως χείρον το αδικήν. Εδώ νομίζω ότι κερδίζει λίγο ο Αριστοτέλης. Για τη ζήτηση του υψηλωτέρου και του λαμπροτέρου, τα οποία εμφανώς παραπέμπουν σε ένα γενναίο βέλτιστον και όχι σε έναν μέσον όρο, λέει ο Αριστοτέλης, κατά δε το άριστον και το εφ, η αρετή εστίν ακρότης και στα ελληνικά ακρότης σημαίνει κορυφή. Τέλος, για το Μο Τσέ, ο φίλος ίδιος ο εαυτός μου, ο Αριστοτέλης είπε, τον δε φίλον έτερον αυτόν όντα έχουμε μια ταυτότητα εκφράσεως. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό πρέπει να τελειώσω, ακολουθώντας και την ένδειξη του Τσούγκιουν και τα ηθικά νοικομάχια, να σας ευχηθώ νιάο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι, εδώ και 3-4 χρόνια συνεργάζομαι με το Ίδρυμα Λασκαρίδη και έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια ομόνοια στην προσπάθειά μας να προαγάγουμε αυτά τα πράγματα που κυρίως λείπουν από τον ελληνικό πολιτισμό, όπως βιβλιοθήκες, και αναφέρομαι και στο πρόγραμμα Travelogs που έχουμε σχεδιάσει, αλλά και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που είπε ο κύριος Λασκαρίδης, ότι εδώ έρχονται περίπου 60.000 με 70.000 παιδιά το χρόνο και εκπαιδεύονται γύρω από ειδικά προγράμματα τα οποία είναι υπό την αιγίδα διαφόρων καθηγητών. Εδώ και 4 χρόνια λοιπόν όμως είναι η πρώτη φορά που δεν είναι παρούσα η Μαριλένα Λασκαρίδη, με την οποία είχαμε μια αγαστή συνεργασία, και έτσι δεν μπορώ παρά να κάνω ένα χαιρετισμό ότι όπου και αν βρίσκεται, εμείς εδώ που είμαστε τη θυμόμαστε. Αμέσως μετά να αναφερθώ στον κύριο Λασκαρίδη, που άκουσε με σοβαρότητα, όπως πάντα, το αίτημα αυτό του Πανεπιστήμιου Τσίνχουα να δημιουργήσουμε μία γέφυρα, η οποία δεν είναι μία απλή γέφυρα, αλλά μία
πολύτιμη κρεμαστή γέφυρα που ανοίγεται για φοιτητές που να έρχονται από την Πανεπιστήμιο της Κίνας, αλλά και Έλληνες να πηγαίνουν στην έδρα αυτή. Εδώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι, και τι άλλο παρά περί βιβλιοθήκης, ότι στην έδρα του Τσίνχουα, όπως και στην έδρα των φιλοσοφικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, δημιουργούμε δύο βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι στο Ίδρυμα Λασκαρίδη επίσης, με βιβλία τα οποία συλλέξαμε από αποθήκες από διάφορα ιδρύματα, και αυτή τη στιγμή μεταξύ αυτών είναι το Ίδρυμα Ερευνών, το Μουσείο Μπενάκη, η Ακαδημία Αθηνών, το Φιλοσοφικό Τμήμα. Έχουμε συγκεντρώσει περίπου 6.000 και 4.000 αντίστοιχα βιβλία, τα οποία θα επανδρώσουν και θα εξοπλίσουν τις αίθουσες μαθημάτων. Οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν από παλιά να εκφράζουν φιλοσοφικές απόψεις και γνώμες μέσα από συντμημένα αποφθέγματα και ρητά, τα οποία όμως συμπύκνωνε και συμπυκνώνουν μια ολόκληρη φιλοσοφία. Θα μπορούσα να αναφέρω τον Πρωταγόρα, τα των φίλων κοινά, θα μπορούσα να αναφέρω όμως και τον Κομφούκιο, ο οποίος έλεγε ότι η γνώση χωρίς την εμπειρία δεν είναι παρά ένα άχρηστο στολίδι. Δεν γνωρίζω πολλά αποφθέγματα του Κομφούκιου, θα μπορούσε όμως να είχε πει, μεταξύ άλλων, ότι κάτω από ένα βότσαλο, δίπλα σε μια λίμνη, θα μπορούσε ο καθένας, σηκώνοντάς το, να βρει ένα πολύτιμο κλειδί, ένα κλειδί το οποίο θα μπορεί να του ανοίγει διάφορες πόρτες, πνευματικές ή άλλες, και με αυτό το κλειδί να πορεύεται. Εγώ, πηγαίνοντας στο Πεκίνο, σήκωσα ένα βότσαλο στο Πανεπιστήμιο του Τσίνχουα και κάτω από αυτό βρήκα ένα κλειδί, ο οποίο μεταφράζεται συμβολικά στον καθηγητή Wang, ο οποίος δέχθηκε να επιμεληθεί τη μετάφραση του Πλάτωνα, και του το παραδίδω. Τα υπόλοιπα για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει ή που ακολούθησε η έκδοση της βιβλιοθήκης του Πλάτωνα και της Ακαδημίας θα τα πει ο κύριος Wang. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, και εκεί κυρίως εστιάζεται η μελέτη μου, είναι ότι πόσο πολύτιμο ήταν το βιβλίο την εποχή των αρχαίων για τη διάδοση της γνώσης. Κάτι το οποίο οι μεγάλοι πλατωνιστές και αριστοτελιστές το έχουν αφήσει παράπλευρα, δεν το έχουν προσεγγίσει, ίσως και τα αρχαιολογικά ευρήγματα δεν τους βοήθησαν να αναγνωρίσουν ότι υπήρχαν επάπειροι, όπως έχουμε ανακαλύψει σήμερα, που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. Οπότε πρέπει να δει κανένας όλη αυτή τη διακίνηση του βιβλίου και την εκδοτική δραστηριότητα για τη μεταφορά της γνώσης, όχι μόνο καθαρά φιλολογικά, γιατί πολλές φορές αναλυόμαστε ή αναλύονται στην αποκωδικοποίηση λέξεων και φράξεων, οι οποίες δεν είναι αυθεντικές, ούτε πλατωνικές, ούτε αριστοτελικές. Εδώ θα κλείσω με μία ευχή. Πριν από μερικά χρόνια, η τότε Υπουργός Παιδείας, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, είχε κάνει μία σύναξη και για την δημιουργία μιας πλατωνικής ακαδημίας και την αναβίωση της πλατωνικής ακαδημίας. Αυτό το έργο δεν ολοκληρώθηκε ή δεν ευωδόθηκε να πάρει μια συστηματική εξέλιξη. Ωστόσο, οι καιροί έρχονται και παρέρχονται και ο καθηγητής Wang έχει ως όραμα στο Τσίνχουα να αναβιώσει την Πλατωνική Ακαδημία και μέσα σε αυτό το χώρο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λασκαρίδη, πραγματικά να δούμε κάτι σε χρόνους, όχι ελληνικούς, αλλά σε χρόνους άλλους, αυτό το πράγμα να πραγματοποιείται. Όσοι δηλαδή φοιτητές πηγαίνουν στην Κίνα να σπουδάσουν, στο Πεκίνο να σπουδάσουν, και όσοι έρχονται από εδώ, μπορούν να συμβολικά να περιδιαβάζουν την Ακαδημία του Πλάτωνα στο Τσίνχουα. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε κύριε Λασκαρίδη, αξιότιμε κύριε Στάικο, κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλοι. Είμαι πολύ ευτυχής που συμμετέχω στην εκδήλωση για την υπογραφή της συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Λασκαρίδη και το Πανεπιστήμιο Τσινχουά. Από τη δεκαετία του 80, ο κύριος Λασκαρίδης με την επιχειρηματική του αλλά και την ευγαγή του δράση έχει συνεισφέρει σημαντικά στην προώθηση των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας. Αυτή η συμφωνία του Ιδρύματος με το Πανεπιστήμιο Τσινχουά αποτελεί, πιστεύω, ότι σημαντικό σταθμό για την ακαδημαϊκή επικοινωνία Ελλάδος-Κίνας και γίνει ένα σύμβολο της επικοινωνίας των δύο λαών. Και θα έπρεπε αυτή η συμφωνία να εορτάζεται ακόμα περισσότερο. Ο Χηρόδοτος, ο πατέρας της ιστορίας, ανάφερε ότι τον 6ο αιώνα π.Χ. ο Αριστέας, ψάχνοντας για τους υπερβόρειους, τους ανθρώπους δηλαδή που ήταν πάνω από τον βόρειο άνεμο, έκανε μεγάλο ταξίδι, πέρασε πάγο και χιόνι, αμέτρητα φαράγγια και μυτερά βουνά και έφτασε στην όχθη της θάλασσας όπου ζούσαν οι υπερβόροι. Σύμφωνα με τις σύγχρονες μελέτες, το εναρκτήριο σημείο του ταξιδιού του ήταν το λιμάνι Ντόν και το τελικό σημείο του Αλτάι. Αυτό σημαίνει ότι ο βορέας θα μπορούσε να είναι ο πρώτος άνθρωπος από την Δύση που ταξίδευε προς την Κίνα. Από τότε οι πολλοί ικανοί Έλληνες επιχειρήσανε να ενισχύσουν την επικοινωνία της Δύσης με την Ανατολή. Αυτή η εξωτρέφεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε στην Κίνα. 我们这些当代的中国人当然会对希腊文化产品无比的珍惜。Αξίζει βέβαια για μας να μάθουμε περισσότερο και να θαυμάσουμε περισσότερο το ελληνικό πολιτισμό. Οι διανοητές εμφανιστήκαν στην Ελλάδα, στην Κίνα και στην Ινδία. 在希腊, 我们知道, 有苏格拉底, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης 在中国, στην Ελλάδα. 我们有老子, ο Λαοτζέ, Κόνγκ, ο Κονφούκιο στην Κίνα, 有释迦摩尼, και ο Σακιαμίνι στην Ινδία. 都对人类关切的根本问题, όλοι ανέπτυξαν την κοσμοθεωρία τους για τα μείζωνα θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης και εν τέλει έθεσαν τις βάσεις υψηλής οργάνωσης των κοινωνιών τους. Υπήρξαν φιλόσοφοι, αλλά και διανοητές, αλλά ακόμα περισσότερο διδάσκαλοι. Οι ιδέες τους αποτελούν παγκόσμιο κτήμα ΕΣΑΗ και ιδίως σήμερα που η πανκοσμιοποίηση έχει ανάγκη ιδεολογικής και ηθικής ανίσχυσης. Οι αξίες της αξιωτικής εποχής οφείλουν να είναι το επίκεντρο του διάλογου. Με αυτό το ακριβώς το συλλογισμό ξεκίνησα να διανοηθώ το δεσμό με τον Κωνσταντίνο Στάικο.
Το Μάρτιο λοιπόν αυτού του έτος, ο Κωνσταντίνος Στάικος ήρθε στο Πανεπιστήμιο Τσινχουά. Εξαιτίας της ευγενούς διαμεσολάβησης ενός διορατικού Έλληνα ερευνητή του Πανεπιστήμιου Τσινχουά του Βασίλη Τρίτα, είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Κωνσταντίνο Στάικο και να μιλήσω εγκάρδια μαζί του. Εκεί αποφάσισα αμέσως να μεταφράσω το εξαιρετικό έργο του βιβλία και ιδέες η βιβλιοθήκη του Πλάτωνα και η Ακαδημία. Ο σκοπός μου είναι να δώσω την ευκαιρία σε περισσότερους Κινέζους να μάθουν το ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική φιλοσοφία, την ελληνική σκέψη. Ο Πλάτωνας είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες που περπατήσανε στη γη. Είναι δημιουργός της δυτικής φιλοσοφικής πολιτικής παράδοσης. Η δε Πλατωνική Ακαδημία είναι η πηγή της πανεπιστημιακής παράδοσης. Ο Whitehead, ένας σύγχρονος Ευρωπαίος φιλόσοφος, δήλωσε ότι όλη η δυτική φιλοσοφική παράδοση είναι μια σειρά από υποσημειώσεις στον Πλάτωνα. Ένας άλλος Άγγλος φιλόσοφος, ο Μπρονέ, είπε ότι ο Πλάτωνας είναι η πηγή των πιο σημαντικών θεμάτων στον πολιτισμό μας. Στην Ανατολή, παρόμοιες σκέψεις μπορούν να γίνουν και στον Κονφούσιο. Αυτό λοιπόν το αριστηματικό σύγγραμμα του κ. Στάικου έκτισε ιδιαίτερα την βιβλιοθήκη της Πλατωνικής Ακαδημίας, αποκρυπτογράφοντας τις πηγές του πλατωνικού διαλόγου. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι οι διάλογοι του Πλάτωνα λόγω της δομής τους δεν προσφέρουν εύκολη ανάγνωση για τις πηγές τους. Για να ανακαλύψει αυτές τις γνωσιακές πηγές του πλατωνισμού, ο κύριος Στάικος αναστήλωσε την αθηναϊκή κοινωνία, και την αισθητική της την περίοδο της ζωής του Πλάτωνα. Αναβίωσε μέσα από το εξαιρετικό σύγγραμμα του την αγορά των βιβλίων και το εμπόριο των βιβλίων σε ολόκληρο το μεσογειακό χώρο, σε τέτοιο βαθμό που το έργο του συμπληρώνει τις σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία του Πλάτωνα. Ακόμα περισσότερο, ιστορικός του βιβλίου, με άριστη έρευνα στην ιστορία της δυτικής φιλοσοφικής, ο Στάικος ανάλυσε θέματα δημοσιεύσεων των έργων του Πλάτωνα, θέματα αισθητικής της Ακαδημίας, θέματα σχετικά με την εσωτερική κυκλοφορία των έργων του Πλάτωνα, θέματα σχετικά με την λειτουργία της σχολής, τις χορηγίες και την αρχαιολογική έρευνα. Φρονώ λοιπόν ότι το πόνημα του Στάικου συμπληρώνει σημαντικά τις διεθνείς πλατωνικές σπουδές. Και φυσικά η Κινέζικη Έκδοση, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προσφέρει στους Έλληνες και Κινέζους διανοητές εγκύτερα.
Σας λέω ότι φέτος δίδαξα το μάθημα της εισαγωγής στην πλατωνική φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Τσινχουά. Το βιβλίο του Στάικου συμπεριλαμβάνονται στο κουρικουλούμ του μαθήματος και μέρη της μετάφρασης έγινε από τους φοιτητές μου και προσμετρήθηκαν στην τελική βαθμολογία τους. Μάλιστα, στους μαθητές μου ότι οι άριστοι θα λάβουν φυσικά αντίτυπα του βιβλίου μόλις τυπωθεί. Και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ θετικό και δίνω εγγύηση ότι θα δώσω τα βιβλία τυπωμένα στους μαθητές. Ο σκοπός μου βέβαια είναι για να συνεχίσετε να διαβάζετε τα πλατωνικά κείμενα. Το Πανεπιστήμιο Τσινχουά ιδρύθηκε το 1911 και είναι ένα από τα διασημότερα πανεπιστήμια της Κίνας. Πριν από λίγο μας σύστησε ήδη το Πανεπιστήμιο ο κύριος Σι. Εδώ βέβαια είμαι εγώ, επειδή είμαι φιλόσοφος και θα ήθελα να συστήσω το Πανεπιστήμιο μας από το φιλοσοφικό, από τη φιλοσοφική πλευρά. 1937年抗日战争爆发以后, κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής εισβολής στο 1937, το Τσινχουά μετακινήθηκε στην Κουνμίν και μαζί με το Νανκάι Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου αποτέλεσαν το Νότιο Δυτικό Πανεπιστήμιο. Το 1946 το Τσινχουά επέστρεψε στο Πεκίνο. Τότε το Πανεπιστήμιο διέθετε 5 σχολές και 26 τμήματα συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών σπουδών, το δικαίου της επιστήμης, της μηχανικής και της γεωπονικής. Μετά από τη Εθνική Επανάσταση και την αναθεώρηση της δεκαετίας της παιδείας, το 1952 το Τσινχουά έγινε εθνικό πολυτεχνείο. 誉为工程师的摇篮。后来到了1978年以后，我们 清华大学的发展进入了新的时期，它重新恢复了理科、经济、管理、文科类的学科，并且成立了研究生院和技术教育。 ενώ συνεχίζει να κατέχει την δεσπόδουσα θέση της θετικής επιστήμης. Μέχρι τώρα έχουμε 19 σχολές, ένα πανεπιστήμιο που συγκεντρώνει όλες τις σπουδές στο ίδιο, 等等学科的一所综合性的 είναι ένα ίδρυμα στο οποίο έχουμε πολλά θέματα όπως επιστήμες, όπως ιατρικής, όπως τέχνη κλπ. Το 1926 το τμήμα φιλοσοφίας ιδρύθηκε. Πριν από την ίδρυση του, η δυτική φιλοσοφία και η φυσικά, η ελληνική είχαν ήδη εισαχθεί στην Κίνα και οι Κινέζοι λόγοι βρέθησαν σε ένα δύσκολο έργο εκμοντερνισμού και εκδυτικοποιησμού. Οι μελέτες του Τσινχουά, όπως ο Λιάν Τσιχάου και Βαν Γουόουεϊ, πίστευαν ότι η φιλοσοφία μπορεί να διαμορφωθεί την σκέψη του έθνους και να βελτιώσει την πνευματική του προδιάθεση. Έτσι, συμβολέψανε το διαχωρισμό της φιλοσοφίας από την αμιγώς κινέζικη παράδοση του Τσιχάους και επέλεξαν να μελετήσουν δυτικά κείμενα σε αντιδιαστολή
και συγκριτικά με τα κινέζικα. 这个当时已经阅历经阅同于蓝先生为代表的一个对西方哲学有着精湛研究的学术，其中在大清华哲学系工作，他们做到了学无分古，中宗阶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 ，他们做到
在外国哲学研究这个领域中间呢，几位留下了取得了重要成果的几位人物。我们清华大学都有着非常密切的关系。一个我叫这里举例子的是，一个是贺林先生的黑格尔哲学研究。第二个是陈康先生的瓜图哲学研究。 我不再多说。清华大学哲学系，他是2000年5月重新复建，我正式进入清华大学任教，也就是在这一个月和这一个月报道的日子。我在清华大学到现在为止待了15年了，在这15年中间，我 自己也是逐步的了解了我们清华大学哲学研究，做了一些工作。我自己的主业是研究希腊哲学的，希腊哲学是最早的，在中国的明朝末年，在当时整个西学东渐的大势所以，希腊哲学就已经在中国。所以，在16世纪，那个时候。 天主教的传教士，他们远涉重洋，不远万里到中国来传教。他们当时把整套的西方文化传到中国的大地。我刚才在参观这个。 Όταν επισκέφτηκα την βιβλιοθήκη σας του Ιδρύματος Λασκαρίδη, μίλησα με τους συναδέλφους μου ότι αυτά που λέω στο κείμενο για το 16ο αιώνα, όταν οι ξένοι ιεραποστόλοι μεταφέρουν το ελληνικό και δυτικό πολιτισμό στην Κίνα, 能够收集到的4000册图书. Ήταν πολύ σημαντικά τα βιβλία που προσφέρανε, 4000 βιβλία στην Κίνα. Μέσα σε αυτά τα 4000 βιβλία ήταν και αυτά με ελληνική φιλοσοφία. Κατά την περίοδο αυτή, ο Κινέζος Χριστιανός Λι Τζιτζάου, από την δυναστεία Μινκ, ήταν και επίσης ένας σημαντικός εξωματικός κράτος, μετέφρασε μαζί με άλλους τον Αριστοτέλη στα κινέζικα, δύο κείμενα από τον Αριστοτέλη. Αυτά τα αριστοτελικά κείμενα είναι τα πρώτα δυτικά φιλοσοφικά κείμενα που μεταφραστήκαν στα κινέζικα.
不过我要说的是，还要说的是。 Ενώ όμως η ελληνική γραμματεία εισήχθη στον 16ο αιώνα, η συστηματική μελέτη ξεκίνησε πολύ αργότερα στις αρχές του 20ου. Προτείνω σε... Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ιδιαίτερα για τον καθηγητή μου Γιένσουν, ο οποίος υπήρξε καθηγητής μου και ο οποίος μελέτησε τόσο κανείς άλλος την πηγή του δυτικού πολιτισμού μέσα από την φυσική φιλοσοφία των Ελλήνων και την φυσική επιστήμη της Δύσης. Αυτός ξεκίνησε να μεταδίδει συστηματικά την ελληνική φιλοσοφία στην Κίνα. 就是要用他毕生的时间和生命 η επιθυμία του είναι να χρησιμοποιήσει όλη την ζωή του, να αφιερώσει όλη την ζωή του, να μεταφράσει όλους τους διαλόγους του Πλάτωνα. 我的这位老师,我的这位先生, αλλά ο καθηγητής μου το 1985 έφυγε από μας. Πριν το θάνατό του, μετέφρασε ήδη ένα τρίτο από το σύνολο των διαλόγων του Πλάτωνα. Εκτός από αυτά, έγραψε ο κύριος Γιένσουν πολλά βιβλία σχετικά για την ελληνική φιλοσοφία, όπως το ελληνικό πνεύμα. 我为什么要特意的在这里要提到啊严群先生的这部著作呢？我认为严群先生在这本书中间啊， επιστεύω ότι αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, 要追溯整个西方文明的起源，γιατί μελετάει ,认真的去研究希腊的思想。 δυτικής σκέψης, η σκέψη, η γνώση είναι από την αρχαία Ελλάδα. Και στο βιβλίο αυτό συζήτησε τη σχέση της φιλοσοφίας με την τεχνολογία και λέει ότι η σκέψη και η γνώση δεν είναι θέσματα αλλά σωρευτικά αποστάγματα γενναίων. Κατά την άποψη του, ο δυτικός πολιτισμός έχει τρεις πηγές: την ελληνική φιλοσοφία, την εβραϊκή θρησκεία και το ρωμαϊκό δίκαιο. Ο καθηγητής μου έγραψε ότι και η επιστήμη της Δύσης πηγάζει από την Ελλάδα. 就如果不研究、不了解古代希腊的这些思想， κατά τα λεγόμενα του, εάν δεν μελετάμε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και σκέψη, είναι σαν να συζητάμε τον κινέζικο πολιτισμό και δεν αναφέρουμε τον Κονφούκιο, τον Μοτζέ, τον Τζουάνζε. Έτσι, ο κομφουκιανισμός δεν πηγάζει από τα εξαιρετικά κείμενα της δυναστείας Τάν και Σουν, αλλά και από τα πρωταρχικά κείμενα της αξιωτικής εποχής. Οι Κινέζοι λοιπόν μελετητές ξεκινήσανε επαρκώς να μελετούν την ελληνική φιλοσοφία από την δεκαετία του 30 και τώρα έχουν χτίσει την δική τους αυτόφωτη ερμηνεία των ελληνικών κειμένων, η οποία διαφέρει από αυτή της Δύσης και της Αμερικής. Μπορεί να λεχθεί ότι πλέον οι Κινέζοι φιλόσοφοι έχουν κινεζοποιήσει τη μελέτη του ελληνικού κόσμου.
πολλοί μελετητές και οι δάσκαλοι μου και οι συνάδελφοί μου έχουν δημοσιεύσει πολλά βιβλία επάνω στη μελέτη, στη μελέτη της ελληνικής φιλοσοφίας. Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά βιβλία της μελέτης της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά λόγω βάρους δεν μπορώ να κουβαλήσω όλα αυτά τα βιβλία εδώ. 可以说，我们中国学者在整个中国文化与希腊文化的这个双向交流之中，我感到我们已经把这个希腊哲学。 Έχουμε ήδη κάνει τις μελέτες μας με κινεζοποίηση. Είμαι πεπισμένος ότι σύντομα η κινεζική ερμηνεία της ελληνικής σκέψης θα ανταγωνιστεί ευθέως την δυτική ερμηνεία και βέβαια δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ανταλλαγή απόψεων με τους Έλληνες ιδιώτες και μελετητές. Και έτσι μέσα σε επικοινωνίες, σε ανταλλαγές, να βελτιώσουμε τη δικιά μας μελέτη και από την άλλη πλευρά, μάλιστα, να προσφέρουμε μια πλατφόρμα στους Έλληνες και Κινέζους μελετητές να παρουσιάζουν τις φωνές μας, τις κοινές φωνές μας στο παγκόσμιο πλαίσιο και να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να εκφωνήσουμε τις απόψεις μας. Αυτό γίνεται πολύ συχνά στη τηλεόραση με μια εκπομπή με το όνομα Chinese Voice. Εδώ θα ήθελα να ακουστούμε και εμείς σε διάφορα Ινστιτούτα και πανεπιστήμια τις κινέζικες φωνές και ελληνικές φωνές. 我知道 Stikos 先生在介绍我跟他的合作。 Όπως πριν από λίγο μας παρουσίασε ο κ. Στάικος στη συνεργασία μας και τέτοια συνεργασία θα ήθελα να συνεχιστεί και θα προβάλλουμε αυτή τη συνεργασία σε παγκόσμιο πλαίσιο με κινέζικες και ελληνικές φωνές. 一切有价值的文化成果早已跨越国界，成为全人类的文化成果。我们中国的优秀传统文化需要弘扬，但外国的优秀文化成果，我们也要吸收。这是我们建设繁荣中国文化的自身的需要。所以，在今后，我们要以更加开放的心态，吸取各个国家在各个时期。 και να συνθέσουμε αρμονικά με τον κινέζικο πολιτισμό στο 21ο αιώνα χωρίς την ύφη της παντογνωσίας. Έχω ήδη πει στον κ. Στάικο ότι σχεδόν όλοι οι φοιτητές στην Κίνα γνωρίζουν ποιος είναι ο Πλάτωνας και σε ένα βαθμό την ουσία των σκέψεων του. 学生, 乃至于社会上的青年, 他们, 啊, αυτή η γενική και ειδική παιδεία είναι σίγουρο ότι θα ευνοηθεί από την έκδοση του βιβλίου του κύριου Στέκου. Να ξέρουμε ότι ο Πλάτωνας είναι πολύ γνωστός στην Κίνα, ακόμα και έχουμε μια καφετέρια στο όνομά του στο Πανεπιστήμιο Τσινχουά. Το όνειρό μου όμως, είπα στον κύριο Στέκο, αφού μου είπε την επιθυμία τους στην Αθήνα να ξανακτήσει την Πλατωνική Ακαδημία, το δικό μου όνειρο είναι να κτίσω
μια πλατωνική ακαδημία στο Πανεπιστήμιο Τσινχουά. Έτσι είναι και ένα σκεπτικό για την πορεία του μέλλοντας για το Πανεπιστήμιο μας. Συγγνώμη, έφυγα μακριά από την ομιλία μου. Το Πανεπιστήμιο Τσινχουά είναι ένα πανεπιστήμιο που ζητάει, που παίρνει σημαντικό ρόλο στην παγκοσμιοποίηση και ψάχνει σε παγκόσμιο πλαίσιο συνεργάτες και συνομιλητές. Έτσι, νομίζω ότι το Λασκαρίδης Foundation. Γι' αυτό μάλιστα το Ίδρυμα Λασκαρίδη με το Πανεπιστήμιο Τσινχουά, κατά την δικιά μου προσωπική γνώμη, σίγουρα θα έχουμε μια πολύ λαμπρή συνεργασία. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου με μια άμεση ευχή στους Έλληνες. Όταν περπάτησα και επισκέφτηκα την Ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα, απογοητεύτηκα με την εγκατάλειψη ενός τόσο σημαντικού μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς και νιώθω λυπηρός για αυτό το γεγονός. Αποτελεί συνεπώς ειλικρινής ευχή μου ότι η συνεργασία Τσινχουά με το Ίδρυμα Λασκαρίδη θα γεννήσει μια δράση για την σημαντική αναστήλωση της Ακαδημίας στην Αθήνα και στην ανάδειξη αυτού του μεγαλειώδους μνημείου της ανθρωπότητας. Ίσως εάν η Κίνα και η Ελλάδα συνεργαστούν αναδείξουν την Ακαδημία αυτό. Αυτό θα είναι και ένα διαρκές αποτύπωμα της σύγχρονης Κίνας και της σύγχρονης Ελλάδας στο παγκόσμιο πολιτισμό. Θα ήταν μια συμβολή στην παγκόσμια ειρήνη και αρμονία. Ο Πλάτων ο ίδιος ανάφερε στο συμπόσιο ότι ο γάμος των ιδεών παράγει αιώνια τέκνα, τις χρυσαλίδες της αναγέννησης. Την κυρία Αλεξάνδρα Βουβουσίρα, την δόκτωρα Σερλάι, τον καθηγητή Γουάνγκ Σιαοτσάο και τον κύριο Βασίλη Τρίγκα. Κύριε Τρίγκα, η κινέζικη αντιπροσωπεία να καθίσει έτσι για να κανονίσουμε. Ναι. Ναι. Παρακαλώ θερμά την κυρία Σουζάνα Λασκαρίδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γραμματέας στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, η Γενική μας Γραμματέας, περάστε. Την κυρία Κατερίνα Λασκαρίδου, την Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που παραβρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, να έρθουν κοντά μας. Κυρία Νικολουδάκη, κυρία Λιάπη, κυρία Δαμοπούλου. Ναι, εδώ είναι. Ανεβείτε. Ο κύριος Γράτσος. Πούντος. Εντάξει. Θα υπογράψετε.
Υπάρχουν κάποια δώρα που θέλει να δώσει ο πρόεδρος. Έχουμε ένα μικρό δωράκι για τους φίλους μας. Πολύ... Friends, these are all old travelers' books in Greece. So this is for Professor Shi, and it is a nice book from 1842. So this is similarly a small book about ancient Greece for Professor Zhang. From 1840. This is for you. And this is another book from 1835, from Professor Wang. This is a famous traveler's book from Pukville, from 1835. So this is for you. One more. So, Cher, where is Cher? For you. Thank you very much. Ένα λεπτό. One last. We have also our medals to give out to Professor Xi. With many thanks for your cooperation with Professor Zhang. You. And Professor Wang. Και που αγαπάει τα βιβλία. Γι' αυτό μάλιστα φέραμε και εμείς κάποια βιβλία από την Κίνα για να δώσουμε στο Tsinghua University. We would like to present these books, which is wrote by ourselves, as a special present to Mr. Laskaridis and the Laskaridis Foundation. Thank you very much for your support to the project. It's a great honor.